Γεια χαρά σε όλους, άλλο ένα podcast RSP εδώ, με σχόλια αυτή τη φορά για τον αγώνα Νεύτσι Μπακού Ολυμπιακού που έλεξε πριν από λίγο στο Αζερβαϊτζάν. Τελικό αποτέλεσμα 0-1, νίκη και πρόκριση για τον Ολυμπιακό, αποστολή εξετελέστη. Αν και εφόσον σας αρέσει η φάση που γίνεται εδώ στο κανάλι, με όσα ανεβαίνουν είτε αθλητικά είτε οτιδήποτε άλλο, ποικίλια υπάρχει, μπορείτε φυσικά να κάνετε εγγραφή, likes, σχόλια, κοινοποίηση, αλλά και το καμπανάκι, για να λαμβάνετε ειδοποιήσει για περαιτέρω που ανεβαίνουν εδώ πέρα. Ευχαριστώ εκ των προτέρων. Ο Ολυμπιακός λοιπόν ξεκίνησε τον αγώνα με 5-4-1. Έξω αριστερά έβγαινε ο Βαλμποενά. Μύτη μπροστά ο Χασάν. Ξεκινάω από μπροστά. Στα δεξιά έβγαινε ο Μασούρας. Στο κέντρο είχε Σουρλί Κούντε. Από εκεί και πέρα πίσω γινόταν χαμό. Είχε θωρακίσει με Σισε αριστερό μπακ, δεξί μπακ λαλά. Μάρκοβιτ σε μέντο, αλλά και μπα κεντρικοί οπισθοφύλακε. Και τερματοφύλακα στο 18χρονος, ο 18χρονο ο Τζολάκη, ο οποίο πήγε να κάνει τι γκάφε του κατά καιρού. Αλλά εντάξει, τι να κάνουμε. Είναι το νεαρό τη ηλικία του. Το λένε το παιδί, τον αρούμε από τώρα. Οι δημοσιογράφοι του φουσκώνουν τα μυαλά, Εντάξει, του είχε και αδυναμία ο πρόεδρο λόγω ίδια καταγωγή που έχουν. Αλλά καλό είναι να έχουμε υπομονή. Να αποκτήσει εμπειρίε, να κάνει το αγροτικό του. Τα έχω ξαναπεί. Όπω είχε κάνει κάποτε ο Ελευθερόπουλο. Α πάει στην, ομάδα Β του Ολυμπιακού. Υπήρξαν 11 απουσίε και γενικά δεν είμαι ο τύπο που αρέσκεται στο να βρίσκει δικαιολογίε ούτε για διατησίε ούτε για απουσίε. Αλλά όπω και να το κάνουμε, αν λείπουν 11 παίχτε, ακόμα και η μεικτή θα επηρεαστεί κι αυτή. Από εκεί και πέρα ο Κούντε είδα ότι ξεκίνησε δυναμικά. Έτσι το μόνο χαφ που θεωρείται βασικό και έπαιξε απόψε. Πολύ δυναμικός, έβγαινε πρώτο στην μπάλα. Γενικά προσφέρει από όσο βλέπω έως τώρα. Είδαμε πάψη σε να ανεβαίνει από αριστερό μπακ προς τα εμπρό με ύψο 99 και δεξιοπόδαρος. Εντάξει, μιλάμε για εξευτελισμό του Ρέαπτσιουκ. Προσπαθούσε και ο Χασάν όσο μπορούσε τέλο πάντων να πιέσει. Σίγουρα δεν το καταφέρνει όπω και ο Ελαραμπή αντίστοιχα. Αλλά για το σκαρί του που είναι και βαρύ και λοιπά, ό,τι μπόρεσε έκανε και αυτό. Στο 15 μετά από κλέψιμο του Σισε που πίεσε εκπληκτικά θα έλεγα. Έχασε μετά όμω το τέτα, αλλά χάρη στην εμπειρία του γερόλικου Βαλμπουενά που σέντραρε αριστοτεχνικά, ο Μασούρα απλά έστρωξε την μπάλα στα δίχτυα για το 0-1. Από το λίγο που παρατήρησα, ο Λαλά, καλό θα ήταν να πάρει και άλλα παιχνίδια και να φέρει κι άλλο δεξί μπακ αν είναι. Εντάξει, φιλότιμος και τα λοιπά ο Ανδρούτσος, αλλά ας παίζει καλύτερα στη θέση του, δηλαδή εφεδρικό οχτάρι, τη φυσική θέση. Έκαστο στο είδος του. Θα ξαναπώ για τον Γκούντε ότι μ' αρέσει που βγαίνει πάντα πρώτο στην μπάλα. Είναι πολύ δυνατός παίχτης. Μειώδης. Τώρα για τη φάση του γκολ Ωραία, Απτσουκ παρά την ταχύτητά του, δεν θα έκανε αυτό που έκανε αντίστοιχα ο Σισε. Έτσι, δηλαδή, ακόμα και εσύ που με ακούς αυτή τη στιγμή, και εγώ, ξέρουμε πιο πολύ μπάλα από τον Όλεγγ. Έχουμε καλύτερη τεχνική. Που έχουμε παίξει σαλάνε, τα 5x5, τα πάντα όλα. Είτε και αεραστεχνικά, σε 11x11. -11. Στο 27 είχε ευκαιρία ο Ολυμπιακό, αλλά μέχρι να σουτάρει ο Χασάν, δεν πρόλαβε, απλά. Σούταρε τελικά ο Σουρλή, αλλά η μπάλα πήγε εκτό. Πολλά λάθη γενικά στα διοξήματα ο Τζολάκη, όπω είπαμε. Η αμυντική τη Νεύτσι και αυτοί οι γκαφαντζίδε. Αν του πιέσει δηλαδή, τη βάψανε. Στα καλά, το Ολυμπιακό του πέταγε και άλλα γκολ, πιστεύω. Πολύ αέρα στο γήποδο, πολλά μποφόρ. Μποφόρια, που λένε και οι μορφωμένοι. Ή α το πούμε μποφόγ, ακόμα καλύτερα. Που είναι και κανονικά η προφορά του, όπω το ξέρω. Ο Σισε, εντάξει. Τρομερό. Ο ψηλό και ο κοντό, ο Βαλμποενά. Ξεχωρίσανε σε αυτό το παιχνίδι λοιπόν. Ανεβασμένο κι ο μπα, αφού επέστρεψε ο κολλητό του ο Σισε. Εντάξει, όλα καλά τώρα. Μπορεί ο Σισε να έχει κάνει τα λάθη του, αλλά είναι σκληρό. Είναι παθιασμένο, μάχεται. Όλοι κάνουμε λάθη, εντάξει. Ποιο μπορεί εξάλλου να ξεχάσει κάτω στον Νόφι, που τον παρακάλαγε ο γιατρό ο κύριο Θεό να μην συνεχίσει να παίζει, αλλά αυτό εκεί. Το έβγαλε και τη, μάλιστα το 90 λεπτό. Ο Χασάν για μένα είναι ξεκάθαρα για να μπαίνει αλλαγή, να σου κολλάει κανένα γκολ στον 90 απέναντι σε άμυνα κεφαλοσφαιριστή κυρίω. Καμιά προβολή για βασικό να σου κάνει πράγματα δεν κάνει. Για μένα καθαρά. Ο Σισε, να τονίσω, είναι χωρί προετοιμασία. Και με πόνου στη μέση, τα έδωσε όλα. Είναι τρομερό πράγμα. Στο 77 ο Χασάν πάλι άργησε να σου σουτάρει και χάθηκε ευκαιρία σχεδόν από τη μικρή περιοχή. Στο 75 ο Ρατζέλοβιτ πήρε τη θέση του Βαλμποενά και πήρε για πρώτη φορά πόσο θυμάμαι το περιβραχιόνιο του αρχηγού σε μέντο. Στο 82 μπήκε αλχημία Βρουσάη στη θέση του Σουρλί που τραυματίστηκε. Στο 85 έξω Χασάν μέσα Ελαραμπή, ο οποίο είχε κάνει προπόνηση με κορονοϊό παρακαλώ στο σπίτι του, στο διάδρομο, επειδή ήταν ασυμπτωματικό. Αλλιώ σιγά μην έκανε. Αλλά γενικά όταν αρρωσταίνουμε, καλό είναι να μην αράζουμε και να ξαπλώνουμε, να δίνουμε μάχη. Και μια τελευταία παρατήρηση, ο Λαουάλ τη Ενεύτσι Είχε ταλαιπωρήσει τον Ανδρούτσο στο Καραϊσκάκι. Αντιθέτω απόψε το Λαλά δεν τον ταλαιπώρησε. σα ίσα ο Λαλά τον έσβησε θα έλεγα. Η Νεύτσι Μπακού έκανε ευκαιρία στο 89, μοναδική θα έλεγα καλή ευκαιρία του αγώνα. Τίποτα έξω η μπάλα και έτσι έληξε ο αγώνα. Και τώρα περιμένει τον αντίπαλό του, όποιο και να είναι θα είναι δύσκολο με απουσίε. Θα κοιτάξει να φέρει και μεταγραφή καινούρια. Κάτι ακούγεται αλλά θα τα πούμε όταν επισημοποιηθούν. Τα ξέρουμε εδώ και μέρες. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Να είστε όλοι καλά. Σας χαιρετώ.